Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Α, ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, γιατί δεν είχε κάνει με τέτοιου είδου αλλαγή τόσο καιρό, δεν κατάλαβα. Μόνιμη. Όχι μόνιμη. Να βάζει διάφορα μαλλιά, έτσι. Να δοκιμάζω. Να σου λίγο να σου κάνω αυτό, ναι. Να φαίνεται σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, εδώ όλο το πράγμα. Περούκες, δεν ξέρω, να κάνει κάποιε αλλαγέ. Ναι, γιατί όχι. Γιατί ήρθε όχι. Η ώρα, λοιπόν. Θα έπρεπε να περάσουν οι 3 μήνες για να έρθει η ώρα, λοιπόν. Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Αυτό αναρωτιέσαι και εσύ μέσα σου. Ναι. Μπράβο. Και θέλω να μου πει πού πα. Λοιπόν, εγώ πάω σε ένα νυχτερινό μαγαζί στη Γλυφάδα. Ναι. Γιατί, γιατί εκεί πέρα δουλεύει ένας άνθρωπος που με ενδιαφέρει. Ωραία. Και επειδή δεν θέλω γενικά να με αναγνωρίζει ο κόσμος, να με σταματάνε να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί μου. Σωστό. Είπα να πάω εγώ τώρα έτσι, να κεντρήσω μόνο σε αυτόν τον ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον. Και να... Να μην με αναγνωρίσουν οι υπόλοιποι. Το έχουν κάνει διάφορες stars, θέλω να σου πω, ναι. Αυτό. Βέβαια. Α, όπως... Περούκες, πράγματα, χαμός. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Θέλεις να πεις κάτι για το look. Για το look, ναι. Να πω. Πες. Αυτό είναι ένα κιμονό. Το έχω βάλει μέσα από μια φούστα. Mm-hmm. Να πω και πώς το σκέφτηκα να το συνδυάσω. Επειδή αυτή η ζώνη μου φαινόταν θα μπει, αλλά δεν είχα... τόσο φαρδιά ζώνη, ναι. Έπρεπε να βάλω αυτήν, αλλά στο μυαλό το σκέφτηκα έτσι, ναι. Διότι αυτό είναι και αυτό θα μπω μαύρο σε σχέση με αυτό. Άρα ταιριάζει με τη ζώνη, αλλά και αυτό έχει και το ύφασμα της φούστας. Οπότε όλα συνδέονται μεταξύ τους. Έχεις... Έχω δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι. Δεν είναι... Δεν είχα σκεφτεί ότι θα έκανες μια τέτοιου είδους ανάλυση. Έκανα ανάλυση. Μπράβο. Πάμε να βαθμολογήσετε. Και πήρες, από ό,τι βλέπω, 2 τεσσάρια. Ναι. Σε λένε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κείμενο. Έχουν κάποια διαφοροποίηση τα μαύρα. Θεωρώ όμως ότι παρόλα αυτά είναι μια καλοκαιρινή εικόνα. Εγώ σε βλέπω έτσι να πίνεις ποτό. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα παπούτσια. Τα έχεις ξαναβάλει, νομίζω. Τα έχω ξαναβάλει. Ναι. Όχι γι' αυτό το λόγο. Το λέω απλά. Δεν μου αρέσουν τα συγκεκριμένα παπούτσια εμένα. Okay. Με το σύνολο που είναι πιο λεπτοπίλεπτο, έχει μια άλλη διάθεση. Θα ήθελα κάτι διαφορετικό σε παπούτσια. Δεν σου ταιριάζουν όμως με το σχέδιο πίσω. Με το δράκο, το. Ναι. Το βλέπω. Έρχεται. Ναι. Τώρα. Έδεσε. Η τσάντα δεν πιστεύω ότι ταιριάζει καθόλου. Δεν μου αρέσει. Νομίζω ότι φλιαρεί από κάποιο σημείο και έπειτα αυτό. Mm-hmm. Αλλά θα το πετύχεις το σκοπό σου. Ναι. Ξεκάθαρα. Αυτό. Λοιπόν, Εμιλία. Πολύ ωραίο look. Σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν μου αρέσουν καθόλου και εμένα τα παπούτσια. Θα ήθελα κάτι πιο χαμηλό και λεπτό. Λεπτεπίλεπτο. Αυτά είναι χοντροκομμένα. Ναι. Δεν ταιριάζουν με το συγκεκριμένο look, έτσι. Και με αυτή τη τσάντα πια είχαμε και... Δεν την έχω ξαναφέρει, Εμιλία μου. Από τότε, θυμάσαι. Από τα castings, θυμάμαι που είχαμε τσακωθεί εκεί για πέρα και είχαμε γίνει. Είχατε τσακωθεί στα castings. Από τα casting είχαμε ξεκινήσει εμείς. Α, δεν τα ξέραμε αυτά. Να τα. Γιατί είναι από το Μαϊάμι. Σιγά. Τι ακούγεται σήμερα στο πλατό του My Style Rocks. 2,8. Ναι. Α, ωραία! 2,8. Τέλεια. Με αυτή τη διάθεση να πηγαίνεις. Ωραία, 2,8. Ναι. Δημήτρη μου, ξεκίνα. Γεια σου, Χριστιανά. Γεια σας. Πάμε σε μαγαζί στη Γλυφάδα. Ναι. Εκεί που τραγουδάει Τόνι Σφινός. Όχι. Τώρα καταλάβω το μαλλί. Δεν πιστεύω να είσαι τσικάκι. Δεν τα πιάνω αυτά που λέτε. Τον Τόνι Σφινό δεν τον ξέρεις. Αλήθεια. Το ξέρεις. Ακουστά.
ήδη είστε. Δεν πιστεύω να είσαι τσικάκι και να σελώθηκες και να πήγες. Α, κατάλαβα. Όχι, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ, κύριε Σκουλέ, τι είναι αυτά που λέτε. Εγώ την είπα Λάιζα Μινέλη και εσύ τη λες Τόνι Σφίνο. Εγώ δεν είπα Τόνι Σφίνο. Μην γίνετε εδώ πέρα όλες, μην πω τώρα πια. Συγγνώμη. Είπαν πήγε εκεί που τραγουδάει Τόνι Σφίνο. Στέλιο, την είπε Τόνι Σφίνο. Έχουμε έτσι χωρίστρα ίδια και είναι και αυτό το. Εγώ ρώτησα αν πήγε εκεί που τραγουδάει Τόνι Σφίνο. Έλα, σταματήστε. Κάνετε όλοι λάθος. Είναι Chris Jenner. Πάμε λοιπόν στο μαγαζί που τραγουδάει Τόνι Σφίνο. Δεν πάω εκεί. Είσαι τσικάκι. Όχι, δεν πας εκεί. Όχι. Πού πας, σε κλαμπ. Ναι, με ξένη μουσική. Για βάλτε τα γυαλιά πάλι. Έλα, εκεί που πας, εκεί που παγώ πας, σίγουρα. Στο Σφίνο. Έλα, έλα, τώρα, πες αλήθεια, ναι. Όχι! Και πας γιατί σ' αρέσει... Από εκεί θα με μπερδέψουν. Α, και πας εκεί γιατί σ' αρέσει ο bartender. Ο μπάρμαν. Ο bartender. Αν είναι το ίδιο, γιατί δεν σας πιάνουμε. Πάμε. Ο bartender, τέλος πάντων. Ο bartender. Και έβαλες το κιμονό με το φόρεμα, τη ζώνη, τη σάντα και τα παπούτσια. Δεν είναι φόρεμα, είναι φούστα. Είναι φούστα, ναι, συγγνώμη. Τη φούστα με το κιμονό. Ναι. Ωραία. Και πιστεύεις ότι ο bartender όταν σε δει θα έχει μάτια για σένα, κιμόνο για σένα. Σίγουρα. Τέλεια, θα το αγαπώ. Και αν μείνεις κιμόνι σου και δεν του αρέσεις. Κιμόνι μου δεν μένω ποτέ. Παιδιά, σταματήστε να γελάτε, γιατί και μόνος μου θα το περάσω και αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα με εσάς? Δεν μπορεί να μιλήσει άνθρωπος εδώ. Ήρθε η κοπέλα μας κάνει σόου τώρα με τραγούδια της δεκαετίας του 70 που τραγουδάει ο Τόνι και εσείς γελάτε, δηλαδή, πριν ακόμα ξεκινήσει. Λοιπόν, είναι φανταστικό το look σου, αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ. Άστε την πλάκα. Ναι. Θέλω να σκεφτείς το κοντό μαλλί, γιατί σου πάει τρελά, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Σου πάει πάρα πολύ. Ναι. Ξανά πω το πάρα πολύ. Πρέπει να το κόψω. Αλήθεια σου λέω. Σαν να ξεκουράζει το κεφάλι σου. Πώς να σου το πω. Είσαι πολύ εντυπωσιακή σήμερα. Ναι. Είναι αυτή η σιλουέτα που έχεις με ωραίες πλάτες που δεν χρειάζεται να ενισχύσεις τίποτα. Κάθονται όλα τέλεια. Mm-hmm. Είναι στη θέση τους. Συγχαρητήρια. Νομίζω ότι θα έχεις μεγάλη επιτυχία. Α, τέλεια. Και θα περάσετε τέλεια στον Τόνι. Τσικάκι. Ευχαριστώ. Ηλιάνα. Χριστιάνα μου, σου πηγαίνουν όντως αυτά τα μαλλιά, αλλά μοιάζεις τόσο πολύ όταν οι αδερφές Καρντάσιανς υποδίονται η μία την άλλη. Είναι σαν να είσαι η μικρή Κάιλι και να έχεις ντυθεί μαμά Chris Jenner. Κάτι τέτοιο μου βγάζει. Α, σε πω Κένταλ καλύτερα, σου πάει πιο πολύ στην κόλλα. Κένταλ, θες. Κένταλ, ό,τι θέλει το κορίτσι μας. Ναι. Θα σου χαλάσω εγώ χατήρι. Λοιπόν, κοίταξε. Αντικειμενικά θεωρώ ότι μια γυναίκα που είναι 2 μέτρα και φοράει και αυτά τα παπούτσια και γίνεται 7,5 μέτρα. Δεν θα περάσει πολύ απαρατήρητη. Δηλαδή, είσαι μια εντυπωσιακή κοπέλα, είσαι πάρα πολύ ψηλή, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Μα δεν θέλω να περάσω απαρατήρητη. Όχι, εννοώ για το κοινό σου, που δεν να σε αναγνωρίσουν. Θα μπει μέσα στο μαγαζί, ένα ντερέκι, να το πούμε σε απλά ελληνικά. Όλοι θα γυρίσουν και κοιτάξουν, θα πούν καλέ, η Χριστιανά με περούκα και γυαλιά. να σου πω και εγώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ το look σου. Ταιριάζει τέλεια στη φιγούρα σου. Σου πηγαίνει πάρα πολύ αυτή η εμφάνιση. Τη βρίσκω και πολύ κομψή και πολύ σεξι. Με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτό που μας έχει συνηθίσει. Οπότε νομίζω ότι και εσύ πλέον καταλαβαίνεις το σώμα σου, τι σε κολακεύει περισσότερο, τι μπορεί να σου δώσει κάτι παραπάνω και αρχίζεις και το εφαρμόζεις σε πάρα πολλά ρούχα που φέρνεις εδώ, σε πολλές εμφανίσεις σου. Μου αρέσουν τα παπούτσια που έχεις επιλέξει. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η τσάντα με τα στρας είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει, αλλά όχι χρωματικά ή σε μέγεθος. Δεν μου αρέσουν όλα αυτά τα bling bling που έχει πάνω με αυτό το σύνολο. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Αποθέωση. Αποθέωση σήμερα. Έλα, Στέλιο. Πολύ ωραία, Χριστιανά, με αυτό το look. Σου πάει πάρα πολύ. Και το πώς διαχειρίστηκες αυτό το κιμόνο με τη φούστα. Και πραγματικά είναι, νομίζω, ότι πιο ωραίο έχεις φέρει. Με δύο πάρα πολύ απλά κομμάτια. Πώς μια γυναίκα μπορεί να κάνει κάτι που να μοιάζει με φόρεμα. Θα σου πω, τα πράγματα που με ενοχλούν είναι σίγουρα ο δράκος στην πλάτη. Δηλαδή, προτιμούσα να μην υπήρχε. Αν δεν υπήρχε αυτός ο δράκος, θα ήταν σε άλλη διάσταση το look. Τα σκουλαρίκια αυτά σου πάνε πάρα πολύ. Όπως και τα μαλλιά. Αν κάποια στιγμή αποφασίσεις να τα κουρέψεις με ένα ωραίο κούρεμα και να είναι φυσικά τα μαλλιά σου κομμένα έτσι, σίγουρα σου πάνε πάρα πολύ και θα είναι ωραία. Ναι. Ίσως να μείνεις έτοιμη ακόμα, αλλά κάποια στιγμή να το κάνεις. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ναι.
Μελλοντικά ίσως. Ναι, ναι, γιατί είναι λίγο δεσμευτικό. Τα παπούτσια είναι λάθος. Λάθος. Ναι, ναι, γιατί η σιλουέτα είναι πάρα πολύ κομψή και αγκαλιάζει πολύ ωραίο το σώμα σου και αυτά είναι πολύ χοντροκομμένα για αυτή την εικόνα. Θα προτιμούσα να είναι ένα μαύρο, απλό πέδιλο, χωρίς φιάπα, χωρίς χοντρό τακούνι, με ένα λουράκι, ακόμη και ένα ολόσκετο. Ξέρεις, από αυτά που λέμε διεκπαιρεωτικά, σε αυτή την εικόνα θα ήταν μια χαρά. Ναι. Και μπράβο σου. Ευχαριστώ. Έχει αρκετά λάθη, όμως, θα σου βάλω δύο. Ευχαριστώ. 10,8. Ωραία. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία. Μπράβο. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.